Ήταν λοιπόν μία ομιλία που έκανα για την οφθαλμική επιφάνεια, την ξηροφθαλμία και το ρόλο της φλεγμονής, το οποίο είναι ένα στοιχείο που μας διαφεύγει, είναι κρίσιμο, σημαντικό και στο οποίο στηρίζεται η θεραπεία. Πέρα από αυτό όμως υπήρχαν πολύ ενδιαφέρουσες αντιπαραθέσεις στο κομμάτι του κερατοειδή για χειρουργικά και όχι θέματα. Και στο τέλος ήταν αυτή η σειρά των διαλέξεων, όπου ακούσαμε από τους δακτυλίους τον κερατοειδή για τη διόρθωση μυωπίας, κερατόκονου και ό,τι άλλων ανομαλιών, στο περίφημο Demodex που μας έχει εμφανιστεί τελευταία, και τέλος τις μελαχροστικές βλάβες που είναι πιο σοβαρές, γιατί ενίοτε πεθαίνουμε κιόλας από αυτές. Οπότε νομίζω ότι ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων και απόψεων που παρουσιάστηκαν και ήταν μια ενδιαφέρουσα απογευματινή συνεδρία.